Θα να φύγω. Έλα, τι σε έπιασε τώρα, κάτσε. Δεν μπορώ, θέλω να φύγω, κάνω κακό προαίσθημα. Έλα, ηρέμησε, ηρέμησε. Κάτσε, κάτσε. Δεν νιώθεις πιο ήρεμα στην αγκαλιά μου, ε? Δεν μπορώ να πω τώρα, ηρέμησε κάπως. Τίποτα, εγώ είμαι εδώ, ε. Ο Μανώλης που είναι. Ο Μανώλης έχει πάει σε ένα φίλο του και δεν θα γυρίσει αν δεν του τηλεφωνήσω. Τώρα ηρέμησα κάπως περισσότερο. Ναι. Έχω πονηρά σχέδια για απόψε. Τώρα είναι σαν να έχω παρεμβάλει. Στην πορεία της εκπομπής την δυνατότητα. Τον Τωριτάκι να πάνω. Τον Τωριτάκι βγήκε για πλάτσικο. Τι έκανε. Βούτυξε ένα κλειδί του σπιτιού του Μανώλη και πάει να ψάξει για πιστήρια. Τι πιστήρια? Αν η μάνα της τον έχει γκόμενο. Εγώ της είπα, χωριό που βαίνει το κολαούζο δεν θέλει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ντορίτα πηγαίνει στο σπίτι του Μανώλη. Τι σου λέω τόση ώρα? Πόση ώρα έχει φύγει? Τώρα θα κοντοζυγώνει. Κοντοζυγώνει? Άσε τώρα τη λόγια να εγγονή μου και κάτσε να δεις την εκπομπή. Όπου να είναι θα πλακωθούν στο ξύλο οι καλεσμένοι. Μισό λεπτό, κάτι ξέχασα. Πλάκα της ζωής μου. Γυρεύοντας πήγαινες. Έλα, για πες μας στη συνέχεια. Όπου μου φύγει μαγκιά, ε. Ωραίες εκφράσεις, κοριτσίστικες. Ντορίτα στο ψητό. Λοιπόν, ανάβω τα φώτα και ποιοι βλέπω να πετιούνται κάτω από το πάπλωμα. Η μάνα σου με το Μανώλη. Αυτό θα ήταν φυσιολογικό. Όχι και φυσιολογικό. Μπροστά σε αυτό που είδα. Φαντάζομαι. Τη μάνα σου με κανένα ράραπι. Γιαγιά, δεν τη λέμε πια τη λέξη αράπης. Αχ, πες τον εκενέγρο, τι με νοιάζει εμένα. Έλα, βρε Ντορίτα, πια μας έσκασες. Με το τσιγκέλι στα βγάζουμε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει εκεί που πετιόταν το πάπλωμα. Α, μπράβο, στο πάπλωμα. Με το που μπαίνω λοιπόν μέσα και ανάβω το φως. Μάμα! Ντορίτα! Όλα τα περίμενα. Αλλά και μια τρελή να στάει τη μάνα της. Καλά, Ντορίτα, πώς μπήκες εδώ μέσα, ε? Με συγχωρείτε. Και στόπα, να πάμε στον ίδρυο Μάριο. Χίλια συγγνώμη. Ε, τι χίλια συγγνώμη, Ντορίτα μου, έτσι ανοίγουμε την πόρτα του κάθε διαμερίσματος και μπουκάρουμε. Δεν περίμενα. Δεν περίμενες. Ξέρεις τι ζημιά τώρα μπορεί να έχεις κάνει στο Μανώλη. Ξέρεις τη φάση τον έκοψες. Μανώλη μου, ειλικρινά, χίλια συγγνώμη. Να τη χάσει τη συγγνώμη σου, να μην ανήκανο το παιδί. Καλά, εντάξει, δεν το θέλει κιόλας μου. Ναι, δεν το θέλει, σε κατάτησε βνούχο. Μπίγκο. Πώς ήμουν, καλή. Καλή. Καταπληκτική. Πάντως αφορώ με σένα, βρε. Πώς κρατήθηκες με μένα κάτω από το πάπλωμα? Τα παιδιά. Καλά, δεν πεθαίνουν τίποτα. Τι τώρα, θα ανησυχούνε, κάτσε. Τι έγινε? Όλα εντάξει. Τι, κατάλαβε τίποτα? Τίποτα απολύτως, τίποτα. Έβαλε την ουρά κατά από τα σκέλια και όπου φύγει. Δεν αισθάνομαι καλά, με έχει λουλώσει κρύος υδρότας. Τώρα θα σου φέρω λίγο νερό. Όχι. Έλα, σας σήκω, πάμε να φύγουμε. Άγωνα να κάτσω λίγο. Τι θα κάτσα κανείς. Μια και είναι ξέστρωτο το κρεβάτι, κάναμε και πρόβα με το Μανώλη. Πάρα παπούζια σου, πάμε να φύγουμε. Κακούργα, τέτοιες ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται καθημερινά. Τι έγινε, φεύγετε? Ναι. Καλά, ότι πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, εννοείται φυσικά. Μα τι λες τώρα, η ευχαρίστηση όλη δική μας, Μανώλη. Ναι. Και όποτε μας ξαναχρειαστείτε, εμείς εδώ είμαστε, Μανώλη. Εδώ. Εκείνη που πραγματικά πρέπει να ευχαριστήσουμε πάντως είναι η ασπασία που μας ειδοποίησε. Πάντως, καλοσύνη της. Εδώ που τα λέμε, την έχω πληρώσει πολύ ακριβά εγώ αυτή την καλοσύνη. Τι κοσμήματα της έχω δώσει τη ρούχα. Είχα αδειάσει του λάπα μου. Δεν μου λες τι ακριβώς της έχεις πει. Τι να σου πω, μωρέ, ότι έχω ένα μπλέξιμο και με ένα μικρό. Τον μικρό ήρωα. Κατά μία έννοια. Τι έτσι γενικά, με ένα μικρό. Ήθελες να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Εδώ εμείς φεύγουμε για την Βρωμάη Μπαρούτη. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα.
Καληνύχτα, Μανώλη. Ευχαριστούμε για την εξυπηρέτηση. Μα τι λέτε τώρα. Η εξυπηρέτηση δική μας, Μανώλη. Πάμε, μωρή. Καταλαβαίνετε την τροπή μου. Ακόμα Μανώλης με τη Σάσα. Βέβαια, πετούγια. Γι' αυτό είναι κάθε τρεις και λίγο στο εργοστάσιο. Πηγαίνει εκεί και ρίχνει παραγάδια, λυσιασμένη. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Παρακαλούσα εκείνη τη στιγμή να ανοίξει γίναμε καταπιεί. Και τι τους είπες. Τι να τους πω, είχα χάσει τη μιλιά μου. Ακούτε, ρε ζηλίκια. Για το Μανώλη και τη Σάσα λέτε. Για την εγγονή μου το λέω. Αχ, σας παρακαλώ, μην καταλάβει τίποτα η μαμά. Τι γίνεται. Τίποτα, εδώ χασολογάμε. Πήρε κανείς τηλέφωνο, η Σάσα. Η Σάσα, μήπως πήρε τηλέφωνο η Σάσα. Όχι, εμένα όχι. Ούτε εμένα. Μήπως εσένα, γιαγιά. Τι να με κάνει εμένα. Ούτε άντρας είμαι, ούτε 25. Γιαγιά. Α, καλά. Ευτυχώς δεν φάνηκε να κατάλαβε τίποτα. Είδατε που κολλαστήκαμε άδικα. Πώς την έπαθα εγώ. Τέλος πάντων, εγώ πάω στην κουζίνα. Έχω ένα νεροχύτη. Εντάξει, δεν προλάβατε. Σπασάκι μου, ο Θεός να σε έχει καλά, αγάπη μου. Το Μανώλη και τη Σάσα, ποιος βρέθηκες τους ειδοποίησες. Ας το μην το συζητάς, κίνησα εκεί και ουρανό. Εσύ όταν σου τηλεφώνησε ήσουν εκεί με το παιδί. Ναι, τώρα όταν λέμε παιδί μη φανταστείς. Όχι, συγκριτικά το λέω. Α, συγκριτικά, ναι. Τι να τη γλιτώσατε. Σπασάκι μου, χίλια ευχαριστώ, χίλια ευχαριστώ. Όχι, όχι, εγώ δεν το κάνω για να μου πεις ευχαριστώ. Τι μόνο καλέ, δεν ξέρω εγώ τι ανιδιοτελής άνθρωπος είσαι. Σου στέλνεψε το σακάκι. Αυτό, ναι, πάρα πολύ. Ώρες, ώρες μου κόβει την κυκλοφορία του αίματος. Έλα, πάμε πάνω, τον καλό στο δώσω. Τι έγινε, ρε, ακόμα ένα συνέλθεις. Όχι, δεν αναστανάζω για αυτό που έγινε. Ίσα-ίσα λυπάμαι για αυτό που δεν έγινε. Λυπάσαι που δεν σας έκανε τσακωτού συντορίτα. Κοίτα, ρε Μανώλη. Κάποια στιγμή, κάπως, κάπου, κάποτε θα το μάθουν. Λοιπόν, απόψε ήταν μια ιδανική ευκαιρία. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται, κανενός δεν περνάει από το μυαλό του. Έλα, να ξέρα, μέσα εκείνο το σπίτι όλες ηλίθιες είναι. Δεν ξέρω για τις άλλες. Πάντως, η γιαγιά Μαρκάται να καλυγώνει ψήλο. Μα να μην παίρνει γαμπάρι καμιά τους. Ναι, ρε, Αντώνη, αλλά αφού φυλάγεστε. Αυτό είναι. Ίσως μάλιστα φυλαγόμαστε παραπάνω από ό,τι πρέπει. Τίποτα δεν κατάλαβε η Χαζοβιόλα. Μιλάει στην κόρη μου, Χαζοβιόλα. Εφού είναι, βρε Χριστίνα μου. Όποιο και να τα ζητήσει δεν θα καταλάβει τίποτα. Ναι, αλλά γιατί? Γιατί έπαιξε το ρόλο μου τέλεια. Μπράβο, συγχαρητήρια και του χρόνου στο κρατικό βιβλίο Ελλάδος. Όχι, γιατί η ερμηνεία που βγήκε δεν ήταν τυχαία, το είχα ψάξει. Είχε ψάξει, με το έχει ζήσει. Μια και δύο φορές έχουν κάνει τσακωτή με παντρεμένο. Γι' αυτό ήμουν αυθεντική. Άλλαξε θέμα, άλλαξε θέμα. Ναι. Καλημέρα σα. Λες λοιπόν, Χριστίνα, μα αναβλήθηκε το μάτς. Γυρνάει ο καρανάς στο σπίτι του, βρίσκει την καρανά σου με τον κόμενο πάνω στο πάσο της κουζίνας. Ξέρεις, κουζίνα, τραπεζαρία τα έχουν ενιαία. Μάλλον συλλογή του θέματος. Να θέλεις κάτι, Σφυριδούλα. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλίμονο χαρά μου. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για το ανιψάκι μου τον Παναγιωτάκη. Να τώρα το καλοκαίρι που τελειώνει το γυμνάσιο, μήπως έχετε καμιά δουλίτσα να βγάλει κανένα μεροκάματο το παιδί. Ναι, είναι στη γειτονιά μου ένα ζωστό πιπρατήριο βενζίνης και χρησιμοποιεί παιδιά έτσι και για ψηλοδουλειές. Ωραία, ωραία. Να του τον επάμε να το δει. Πιάνουν τα χέρια του Παναγιωτάκη, ε. Ναι, να το κανονίσουμε κάποιο απόγευμα. Πότε να τον φέρω. Μια στιγμή να κοιτάξω το καρνέ μου. Τα απογεύματά τη είναι φουλ. Σάσα. Την Πέμπτη το απόγευμα μπορείτε. Όχι, μάλλον εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Θα το βάλω σε ένα ταξί και θα σας το στείλω. Ωραία, να το σημειώσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να σας το δώσει. Στα εγγόνια σας μπορεί να το βρείτε. Ευχαριστώ. Είχε, δεν είχε, σε καταράστηκε. Γιατί σηκώθηκες εσύ. Πρέπει να πηγαίνω. Τι θα κάνεις το βράδυ. Είπαμε, δηλαδή. Ο Αντώνης επέμενε να πάμε το βράδυ σε ένα παράκι. Και είδα που ξετσουμίσανε. Σιγά με που ξετσουμίσαμε. Είναι ένα διακριτικό απόμερο μπαράκι, έτσι. Είναι ακριβώς ό,τι μας χρειάζεται. Ωραία, δεν είναι. Ναι, καλά είναι, καλούθηκα. Τι, δεν σ' αρέσει. Δεν ξέρω, κάτι με ενοχλεί. Το ντεκόρ. Όχι, όχι, καλό είναι. Η μουσική, δεν σ' αρέσει η μουσική. Όχι, καλή είναι. Κάκια από κουζίνα είναι καταπληκτική, θα το δεις. Δεν αμφιβάλλω. Τι σε ενοχλεί τότε. Αμέσως όρος ηλικίας των πελατών. Έλα, είσαι υπερβολική. Τέλος πάντων, ας κάνω την αδιάφορη σας. Άλλωστε, εδώ αποκλείεται να συναντήσει κανένα γνωστό σου. Αυτό είναι σίγουρο. Το πιο πιθανό είναι να συναντήσω τα παιδιά των γνωστών. Η τουαλέτα πού είναι, από εκεί.
The chocolates tax on my raps. She innovates after sweetie cat naps. Heat at the funk club with the vibrate. Then they be crazy down with the vibe. It can't kick a plan that the crowd burst. Me, I be digging it with the bug burst. Us, we be freaking till dawn with an eye. He gets a stranger smile, so I say hi. Και μου λέει λοιπόν ο Γιωργάκης, ξέρεις αγάπη μου, δεν θα βρεθούμε σήμερα γιατί δεν μπορώ, θα δουλέψω υπερορία. Μάλιστα. Μάλιστα, είπα κι εγώ. Άμα δεν δουλέψει τώρα το παιδί που είναι νέο, πότε θα δουλέψει, κατάλαβες. Αλλά έλα που ο διάολος έχει πολλά ποδάρια, διότι μαθαίνω εγώ την επομένη ακριβώς από άνθρωπο τώρα εμπιστοσύνης, όχι. Που άμα δεν είναι σίγουρος, δεν το ανοίγει το στόμα του. Μη με πιέζεις όμως να χαρίσω ότι αγαπάς, δεν μπορώ να σου πω όνομα κολλείο. Με κατάλαβες, με παρακολουθείς. Ναι, ναι, ναι. Μαθαίνω λοιπόν ότι την άλλη μέρα ακριβώς, την ώρα που ο κύριος Γιωργάκης υποτίθεται ότι κάνει την υπερορία, βρίσκεται στον άλλο σταθμό έξω από τη Σαλαμίνα, βγαίνει ένας αρχικελευτής και φεύγουν μαζί αγκαζέ. Σταμάτα, με το μαντήλι μιλάω. Ναι, ναι, σ' ακούω. Και ρωτώ. Τι παραπάνω έχει ο αρχικελευτής από μένα, τα γαλόνια, σταμάτα με αυτό το μαντιλάκι, λύσαξες τώρα. Σ' ακούω, σ' ακούω. Ναι. Τι, ακούς, φάλτο, παραπέρα, άστο, παναθεμάτο. Μέρα, πού το βρήκα εγώ αυτό το μαντίλι. Ξέρω εγώ πού το βρήκες, δεν ξέρω, αλλά ανάθεμα την ώρα που το βρήκες. Μα τι μαντίλι είναι αυτό. Καλαματιανό. Όχι, είναι πολύ σημαντικό μαντίλι, να πιάσει να δεις μεταξωτό. Να τον πιάσω να του μιλήσω. Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι, αυτό το μαντίλι το βρήκα εδώ μέσα στο σπίτι. Ή να τη στήσω καλύτερα έξω από τον άφσταθμο, πώς το βλέπεις. Και αυτή και αυτή η μυρωδιά κάτι μου θυμίζει εμένα. Δε. Καλά, όχι ότι με έχεις γραμμένη κανονικά, δεν. Μύρισε και εσύ, πες μου, τι σου μυρίζει. Μου μυρίζει πατσουλί, μου μυρίζει πάρτο. Αυτό το μαντίλι πιανής είναι. Θα σκάσω. Δεν ξέρω, τώρα θα είναι καμιανής από αυτές που φέρνει εδώ μέσα ο Μανώλης. Λοιπόν, άκου τώρα. Όχι, αυτό το μαντίλι ανήκει σε κυρία, καταλαβαίνεις. Ρε Αντώνη, θα μου τα σπάσει τα νεύρα με αυτό το μαντίλι, τώρα τι καταλαβαίνεις. Ή θα το πάρω να το κάνω χίλια κομμάτια, φεύγει το δω. Εντάξει, μια κουβέντα είπα. Αμάνε στο διάλογο. Και έτσι ξαφνικά, όπως θα μπαίνει η άνοιξη, εγώ δεν θα γυρίσω να κοιτάξω. Και έτσι ξαφνικά. Και φάτσε βλέπω. Ναι, είμαι λίγο. Θα βγείτε το βράδυ με τον. Με τον. Όχι. Γιατί έχει τις κλωστές του. Όχι, έχει κάτι δουλίτσες. Α, το πουλάκι μου. Ναι. Ρε τι έχω πάθει. Γίνεται που λες στο Φλεβάρι η συμφωνία της Βάρκηζας όπου ο Τσιριμόκος. Κάτσε μισό λεπτάκι. Πάω να πάρω ένα τηλέφωνο και έρχομαι, έτσι. Κάνε δουλειά σου. Ναι. Αγάπη μου. Τι. Αγαπούλα μου. Άσε το διάολο. Ποιος ήτανε? Ένας σαλιάρης που γίνεται την αγαπούλα του. Νεανική φωνή. Άσε με κάτω τώρα με το ξελιγωμένο. Λοιπόν, τι λέγαμε. Για τον Τσιριμόκο, να σου εξηγήσω το ρόλο του. Άκου να Λουκά, να σου πω κάτι. Εμένα όλα αυτά τα πράγματα μου φαίνονται πολύ μακρινά. Μα αυτό είναι το λάθος της νεολαίας μας σήμερα. Άκου, Χριστίνα. Τι? Συγγνώμη, Λουκά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τι σου λέγα. Εγώ προσωπικά. Ναι. Ενδιαφέρομαι για το πώς έχει η πολιτική σήμερα. Δεν σε νοιάζει δηλαδή τι έκανε ο Τσιριμόκος τότε. Όχι, Χριστίνα μου. Μα τι. Τι έπαθα σήμερα. Μπερδεύε τη γλώσσα σου. Ναι, αλλά από πού και που να μου έρχεται αυτό το όνομα, ε. Χριστίνα. Και εγώ το παθαίνω με τα αδέρφια μου. Τον Αλέκο το λέω Στέφανο και τον Στέφανο Αλέκο. Εντάξει, αυτό δικαιολογείται να μπερδεύεις μεταξύ του τα αντρικά ονόματα. Αλλά εγώ σε ρωτώ, για ποιο λόγο λέω εσένα Χριστίνα. Δεν μου λες, έχεις καμιά Χριστίνα συγγενή. Όχι, καμία. Για σκέψου, καμιά θεία, αδέρφια. Ναι, εγώ παιδί μου δεν το βάζουμε εμείς αυτό το όνομα στην οικογένειά μας. Γιατί. Μας θυμίζει την Ωνάση και δεν θέλουμε να καταλαβαίνεις, έτσι. Τέλος πάντων, τι έλεγες. Έλεγα, για ποιο λόγο να λέω εγώ εσένα Χριστίνα. Όχι ρε παιδί μου, για τον Τσιριμόκο. Α, για τον Τσιριμόκο, ε. Δηλαδή με τίποτα δεν πονηρεύεται ο Λουκάς. Στόκος, αγόρι μου, σου λέω στόκος. Η Σόφη, χαμπάρι. Η Σόφη έχει τα δικά της, της έφαγε τον ναυτικό τον άντρα. Τη γιαγιά, εξακολουθείς να την παίρνεις τηλέφωνο. Πρωί και μεσημέρι που λείπει η Χριστίνα σε καθημερινή βάση. Το τι γλυκόλογα της έχω πει, Μανώλη, δεν λέγεται. Και δεν σε έχει καταλάβει. Τίποτα, τίποτα, δεν πάει το μυαλό της, αφού συνέχεια με βρίζει. Οπότε, τζίφο στο σχέδιο. Θα κάνω μια τελευταία προσπάθεια, Μανώλη.
Θα τα παίξω όλα για όλα. Ωχ. Έλα, έλα, δώσ' μου ένα φυλάκι ακόμα. Ένα και θα φύγεις. Γιατί να φύγω, νωρίς είναι ακόμα. Βρε, δε σου πένια η ώρα, τελειώνει το δέντρο και θα καταφθάσουν. Ωραία, τώρα είναι 9 παρά. Και είσαι σίγουρο. Σιγουρότατο. Αμανίκο, τι να κάνουμε τώρα, χτύπησε πόρτα γρήγορα, δεν φύγε. Ποια πίσω πόρτα. Από την κουζίνα, φύγε παιδάκι μου, δεν λάθει. Άγγελσε σε τον, σήκω γρήγορα. Είσαι σίγουρη από την κουζίνα. Ήγε με παιδί μου. Μήπως με φύγω από το μπαλκόνι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με φύγω. Σε παρακαλώ. Δεν σας περίμενα τόσο νωρίς. Ε, καλά, δεν σου είχαμε πει ότι 9 η ώρα τελειώνει η παράσταση. Τι ώρα είναι τώρα. 10 παρά 20. 10 παρά πόσο. Τι ήταν αυτό. Ποιος είναι στην κουζίνα. Ποιος να είναι, τι τίκα. Κάποια ζημιά έκανε. Ναι, το τι μου έχει κάνει σήμερα δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Τι σου έκανε πια το ζωντανό. Η ψυχή μου, γαλάτε να σας δείξω. Έλα, ρε μαμά, σε μια άλλη. Όχι, ελάτε γιατί εσείς τρέχατε στι διασκεδάσει και στα θέατρα. Και εγώ βολόδερνα εδώ πέρα. Με τι τίκα βολόδερνα. Με τι τίκα με ποιον άλλο να βολόδερνα. Άσε μα πια στην κούρασή μα. Όχι, γιατί δεν με πιστεύετε. Ελάτε να δείτε. Προχώρα, τι σα κοροϊδεύω, ελάτε να δείτε. Στον κήπο έξω. Τι κάνει, σα τι μαζεύει, δεν θα δει τι έκανε τη τίκα. Για προχώρα. Έξω στον κήπο από εκεί. Από εκεί στη τρίτη. Εσένα θα τα πούμε αύριο. Ξακουμίσου τώρα, ρε. Στην τριανταφυλιά, στην τριανταφυλιά. Τη μαγάρισε. Έρχομαι να σας δείξω. Το πώς τα κουκούλωσα, Σάσα μου, ένας Θεός το ξέρει. Έχεις γίνει πια εξπέρ. Παρατρίχα τη γλίτωσα. Καλά, αυτός πώς σου δικαιολογήθηκε. Δεν βρεθήκαμε ακόμα τα τέτοια. Το πρωί στο εργοστάσιο πώς θα του μιλήσω. Άκου, τι πήγε να κάνει. Κατάλαβες το τέρας. Φυρί-φυρί το πήγε να μας ανακαλύψουν. Τον παγάσικο. Σάσα, σε παρακαλώ πολύ, μην αναφέρεις τον Αντώνη σαν να είναι μωρό. Είπα εγώ ότι είναι μωρό. Ρε Σάσα, πες μου, τι να κάνω, πώς να το φερθώ. Να πας απόψε να το βρεις. Αυτό εννοείται. Θα του τραβήξει τα αυτή και θα τον βάλει να γράψει 100 φορές. Δεν θα ξαναστεναχωρήσω την κόμενά μου. Τι να σου πω τώρα, εγώ αυτό που κάθομαι και σ' ακούω. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ τι περιμένεις να σου πει. Τι να περιμένω, βρε Σάσα, μια συγγνώμη. Να δείξω ότι έχει λίγο φιλότιμο. Μια συγγνώμη μόνο θες να σου πει. Μια τόση, δε συγγνώμη. Μπορεί να βγει να στην πει στην εκπομπή τη Κούρκουλα. Μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια. Με τη Χριστίνα ήμασταν ζευγάρι και αγαπιόμασταν τρελά. Μέχρι που κάποια στιγμή άρχισα να κάνω βλακίες. Την πρόσβαλα, την εξέθεσα. Από τότε, και με το δίκιο της βέβαια, δεν μου ξαναμίλησε. Φυσικά, έχω μετανιώσει για όσα έκανα. Και... Χριστινάκη μου, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Λες να μου κάνει τέτοιο πράγμα. Πλάκα δεν θα έχει. Ρεζίλη, θα γίνουμε σε όλο το Πανελλήνιο. Πας τώρα. Το γοργόν και χάρη να έχει. Βρε Σάσα, να σου πω. Νιώθω κάτι πολύ περίεργο. Τι νιώθεις δηλαδή. Νιώθω σαν να τον μισώ. Αχου, καλέ, είσαι παθιασμένη. Αλλά πιο πολύ νιώθω να μισώ τον ίδιο μου τον εαυτό. Μισώ τα μάτια μου που σ' αντικρίσανε. Μισώ τα χείλια μου που σε φιλήσανε. Κι είναι το μίσος μου ακόμα πιο φαρμάκι για την καρδιά μου που έχεις κάνει παιχνιδάκι. Τι έκπληξη είναι αυτή? Δυσάρεστη. Πολύ δυσάρεστη. Γιατί έγινε τίποτα? Σήμερα όχι, γιατί δεν σου φτάνουν αυτά που γίνανε χτες. Α, για αυτά μιλάς. Γιατί έχεις κάνει κι άλλα. Αντώνη. Τι άλλη βλακία έχεις κάνει? Ναι, Σάσα μου, χάλια, χάλια. Τι πόντες πέταγες στο Λουκά, τι στη Σόφη. Μέχρι τη Γριά έπαιρνα Θεόφωνος και της έλεγε ερωτόλογα. Ναι, ναι, τέτοιο βίτσιο. Μπα τίποτα, ούτε φωνή ούτε ακρός. Τρεις μέρες τώρα ούτε τηλέφωνο. Ναι, είναι γαϊδούρι. Όπως το λες, είναι γαϊδούρι. Σε αφήνω, Σασούλη μου, γιατί μου χτυπάνε. Έλα, για, για φιλάκια, μωρό μου. Ναι. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης.
Ο ανιψιός της κυρίας Σπυριδούλας για τη δουλειά στο Βεζινάδικο. Α, ναι, πέρασε μας, Βανίγια, τι πέρα. Ξέρετε, η θεία μου Σπυριδούλα μου πέρα να έρθω και να πάμε μαζί στον κύριο. Ναι, ναι, περίμενε, κάτσε με το λεφτό να πάρω το σακάκι μου και έρχομαι. Καλησπέρα. Ποιος είσαι εσύ, μανούλα μου? Ο Παναγιώτης. Ποιος Παναγιώτης? Άντε πάλι. Έχω ραντεβού με την κυρία Χριστίνα. Εσύ είσαι λοιπόν? Ναι, εγώ. Το ξέρει βρε η μάνα σου ότι ήρθες εδώ πέρα? Αυτή με έστειλε. Α, τι σκύλα. Τη μάνα μου είπατε σκύλα? Δεν τρέπεσαι βρε για αυτό που κάνεις? Και τι να πω, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Σαν δουλειά το βλέπεις βρε κοπρίτη? Εσά τι να το δω. Σε πληρώνει καλά? Αυτό δεν το ξέρω, γι' αυτό ήρθα για να το κουβεντιάσουμε. Πού είναι αυτή? Ποια? Ποια άλλη, Χριστίνα? Α, πάνω, ντύνεται. Ντύνεται. Γιατί είχε εκδεθεί? Κάτι, με πάμε. Με το Παναγιωτάκι γνωριστήκατε, ε? Ναι, μου το φύλαγε και αυτό ο Θεός. Μην το βλέπεις έτσι μικρό, βγαίνει τα χέρια του. Το λέει και η παροιμία. Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο. Τι λες, ρε, θα τα καταφέρεις? Θα βάλω τα δυνατά μου. Άντε, πάμε. Μέχρι το Βενεζουέλα θα πεταχτούμε. Δεν με αφορά. Δεν θα αργήσουμε. Α, είναι και γρήγορος! Κάτι και να αλλάζω μαλάχι! Ανακατήσ' βρε σύγχαμα! Α, τώρα ταινία είναι αυτή που βλέπουμε! Γύρνα το να δω τη Βικτωρία Νταγκουνάκη! Αφήστε! Έχω τους λόγους μου που βλέπω αυτή την ταινία! Έχεις τίποτα καλό? Μια εξαιρετική ταινία! Αναφέρεται σε αποπλάνηση ανηλίκου. Ψεύτιες, ξωρίες του Μπαρμπέρι. Α, μην το λέτε αυτό. Όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι. Γέλα λίγο στην κουζίνα που σε κάνω. Άσε με καλέ. Βρε, έλα που σου λέω τώρα. Για έλα εδώ να συνεννοηθούμε. Παίρνε μέσα, μόλι. Παίρνε μέσα. Δεν μου λες. Τι υπονοούμενο είναι αυτό που πετάς? Σε παρακαλώ, Χριστίνα, μα και εγώ και είδα. Τι είδες? Το Παναγιωτάκι. Μπορεί σε τρελή. Ο Παναγιωτάκι ήρθε για να το πάρω στο Βενιζέλο να πιάσει δουλειά. Δεν είναι ο Παναγιωτάκι ο μικρός που μου έλεγες? Παναγιωτάκι, Χριστιανή μου, φέτος τελειώνω το γυμνάσιο. Ε, αυτό είπα κι εγώ. Ο δικός έχει βάλει το λύκειο, ε. Άμερι. Τέλος πάντων, όποιες ηλικίες και να είναι ο μικρός, πάει αυτό είναι τέλος. Μπράβο, παι, Χριστίνα, μπράβο. Δεν κατάλαβα, γιατί χαίρεσαι? Ε, δεν είναι αυτά για σένα, ματάκια μου, δεν είσαι εσύ για να μπλέκεις. Δεν είπε. Ε, όχι, βέβαια. Ε, το κατάλαβα κι εγώ, λίγο αργά, βέβαια, το κατάλαβα. Θα δεις τι ωραία θα περνάμε τώρα τα βράδια. Θα βλέπουμε τηλεόραση, θα κουτσομπολεύουμε, θα κεντάμε. Δεν ξέρω να κεντάω. Θα σου μάθω εγώ. Έλα, μωρέ, έλα, σόβα, σόβα. Ένα, δύο ψαροκόκαλο, ένα, δύο σταυρωτό. Ένα, δύο ψαροκόκαλο, ένα, δύο σταυρωτό. Πούγα μου. Ένα, δύο ψαροκόκαλο, ένα, δύο σταυρωτό. Ακόμα έτσι είσαι! Καλή, οι άντρες μας περιμένουν, έχουμε ραντεβού στην Γλυφάδα. Πήγαινε εσύ, εγώ δεν θα έρθω, δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Εξαιτίας του Αντωνάκη. Όχι, γενικά, δεν έχω κέφι. Χριστίνα, ο Αντώνης είναι το χτες. Και το αύριο ποιος είναι? Το αύριο είναι ο Μίτσος, ο Μινάς, ο Πέτρος, ο Σπύρος, ο... Ποιοι είναι Μαριάννη αυτή? Γενικά, λέω ονόματα. Το αύριο είναι ο άγνωστος, ο ανώνυμος γκόμενος. Να πήγαινε, τώρα για θα αργήσει. Βρε, Χριστινάκη μου, βγες έξω να δεις τι γίνεται. Άνθρωποι χαρούμενοι, κεφάτι, ζευγαράκι ερωτευμένα, πιασμένα χέρι-χέρι, τραγουδάνε. Μιλάμε, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο παλιό ψυχικό. Γενικά έξω στον κόσμο. Ωραία, φύγε κι άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Και πώς θα περάσεις εσύ το βράδυ σου? Έχω αρχίσει ένα κέντημα, το γέρο με το τσιμπούκι. Μωρή, κέντημα είναι αυτό? Καλά, τόσο καιρό που τ' άκουγα, νόμιζα ότι είναι τσόντα. Σε παρακαλώ πολύ, φύγε άσε με ισχύ. Επιμένεις δηλαδή? Άλλωστε δεν μπορώ να βγω, πρέπει να μένω με τη γιαγιά, θα βγουν τα κορίτσια. Τι να σου πω. Καλό βράδυ. Καληνύχτα σας, Σουλίτη μου. Ένα, δύο ψαροκόκαλα, ένα, δύο σταυρωτό. Μη ρωτάς τι μου συμβαίνει, κι είμαι απ' όλα κι όλους ξένοι. Μη ρωτάς γιατί ρερίζω, τη ζυχή μου τη χαρίζω. Μη ρωτάς, μη ρω... Χριστίνα,
Βλέπεις σε τι κατάσταση βρίσκομαι. Να σε βλέπω, αλλά αφού μου το ζήτησες, δεν σε ρωτάω τι σου συμβαίνει, άστο. Νιώθω μια έξαψη, μια αναστάτωση, έτσι. Με πιάνει άνοιξη. Από πού? Ξέρεις τι παθαίνω αυτά τα ανοιξιάτικα βράδια. Αλλεργική ρινίτιδα. Όχι, όχι, όχι. Είναι κάτι άλλο, θα στο πω τώρα, θα σε εξηγήσω. Το μυαλό μου χάνεται. Η σκέψη σκορπάει. Το δε σώμα είναι έτοιμο να καρπίσει. Α, μην ανησυχείς, ακριβώς έτσι αισθάνονται αυτή την εποχή και μου σμουλιές. Όχι, εγώ μόνο την άνοιξη το παθαίνω αυτό. Ναι, μωρ, δεν σε ξέρω από άλλες εποχές. Φύγαμε. Για πού λέτε να πάτε? Μάλλον για παρότσαρκα το βλέπω. Ωραία, έξοδος για κοπέλες. Ε, καλά, την άλλη φορά θα πάμε στους ζώνες για υποβρύχιο σε ποτήρι. Χριστίνα, τη γιαγιά και τα μάτια σου. Ναι, τώρα θα τη βάλω να ξαπλώσει και θα πέσω κι εγώ γιατί είμαι πολύ κουρασμένη. Άντε, τσάω. Στο καλό. Να προσέχετε με το αυτοκίνητο. Χριστίνα! Το άδειο ποτήρι, τι το θες? Εσύ που βάζεις τη μασέλα σου. Δεν φοράω μασέλα. Δεν είναι έργο. Σε αυτή την ηλικία έχεις τα δόντια σου. Αυτό που να το βάλω? Κάτω από το κρεβάτι, έξω έξω. Γιατί όπου να είναι θα το χρειαστώ. Καληνύχτα. Αχ, να δούμε αν θα ξημερωθούμε και αύριο. Αλήθεια το βράδυ αυτό. Συγγνώμη σου ζητώ, συγχώρεσέ με. Μετάνιωσα πικρά, το ομολογώ. Σαν πρώτα τώρα πάλι αγκάλιασέ με. Το ξέρω ότι έφταιξα εγώ. Το δρόμο πήγα. Μην κλαις ανέτια. Σε εσάς αν ακούσεις, σε εσάς αν ακούσεις. Μια περιπέτεια μοναχά μια. Συγγνώμη σου ζητώ. Τους αλήτες, τώρα θα σας κανονίσω λίγο. Σαν έφτεξα εγώ το μόλογο. Σαν έφτεξα εγώ το μόλογο.